Okay, I can say something if you want to hear it. Αλέξης Τσίπρας, Όλιβερ Στόουν και Σλάβοι Ζίζεκ συζητούν λίγο πριν τη συνάντησή τους με τον πρόεδρο της Κροατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Λίγο αργότερα ο οσκαρικός σκηνοθέτης Όλιβερ Στόουν, που είναι τιμόμενο πρόσωπο στο κινηματογραφικό φεστιβάλ στο Ζάγκρεπ, δήλωνε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι σκληρό καρύδι και αποτελεί την ελπίδα της Ελλάδας. I think this is the hope of Greece, and I think this man will make a huge difference, not only in Greece, but I think in Europe and maybe the world. I have a lot of faith in you, and I wish you a lot of great luck. You're going to need it. You're in a tough spot. Ο Σλοβαίνος φιλόσοφος Σλαβόι Ζίζεκ επιστράτευσε το χιούμορ του και δεν έκρυψε την εκτίμησή του στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. I support him on condition that I will be his secret advisor. That's a good idea. Yeah, so I'm looking forward to that role, you know. Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε θαυμαστής των ταινιών του Όλιβερ Στόουν και ειδικά της ταινίας Πλατούν, τονίζοντας ότι και σήμερα βιώνουμε έναν οικονομικό πόλεμο. Έχω δει όλες τις ταινίες του Όλιβερ Στόουν και κυρίως το Πλατούν, το οποίο έχει να κάνει με τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Σήμερα ζούμε ένα διαφορετικό πόλεμο, ο οποίος δεν είναι στρατιωτικός αλλά οικονομικός. Έχουμε θύματα, όχι της στρατιωτικής βίας αλλά της ύφεσης. Αυτές οι πολιτικές και τα μέτρα λιτότητας έχουν πάρα πολλά θύματα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση και να κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε σε φόρουμ με θέμα «Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς».